Το σημερινό βίντεο είναι ένα από τα πιο σημαντικά βίντεο που έχω κάνει ποτέ για τα κρυπτονομίσματα, γιατί θα μιλήσουμε για την μέγιστη ασφάλεια των κρυπτονομισμάτων και θα σας δώσω μια απλή και ολοκληρωμένη λύση πορτοφολιού για τη διαχείριση των κρυπτονομισμάτων σας και οτιδήποτε υπάρχει γύρω από αυτό το ecosystem, NFTs, yield farming, staking και οτιδήποτε λοιπόν αφορά αυτά. Μια απλή και ολοκληρωμένη λύση εδώ και τώρα και άμεσα. Καλώς ήρθατε σε άλλο βίντεο, σε άλλη μια ενημέρωση και ανάλυση. Γιάννης Ανδρέου εδώ. Δυστυχώς, αρκετός κόσμος χάνει από τα κρυπτονομίσματά του λόγω της κακής διαχείρισης των πορτοφολιών που είναι εκτεθειμένοι σε scammers όταν συνδέονται σε διάφορα sites δεξιά και αριστερά. Έχω αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν σε διάφορα βίντεο, αλλά πρέπει να αναφερθώ και στο σημερινό βίντεο σε αυτό, γιατί βλέπω κάθε εβδομάδα μηνύματα από συνδρομητές που μου λένε ότι άδειασε το πορτοφόλι τους από διάφορα κρυπτονομίσματα και επειδή κάποια κρυπτονομίσματα δεν υπάρχουν σε ανταλλακτήρια, δεν υπάρχουν στο Ledger, δεν υπάρχουν εδώ και εκεί κτλ. Χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσει κάποιος από κάπου και να τα διαχειριστεί. Αυτό το πορτοφόλι του OKX ανταλλακτήριου που θα δούμε στο σημερινό βίντεο έχει μια ολοκληρωμένη λύση σε όλο αυτό και επίσης μέγιστη ασφάλεια. Έχει δημιουργηθεί και συντηρείται από το ανταλλακτήριο, αλλά είναι τελείως ανεξάρτητο και αυτόνομο και έχετε εσείς το 100% τον έλεγχο του πορτοφολίου αυτού, ακόμα και σε ακραία σενάρια κατάρρευση ανταλλακτηρίου κτλ. Δεν εκτίθεται σε κίνδυνο το δικό σας το πορτοφόλι. Είναι Web 3.0, λειτουργεί με τις 12-24 λέξεις όπως και άλλα πορτοφόλια που ξέρετε στο χώρο και έχετε τον πλήρη έλεγχο των κρυπτονομισμάτων. Και αυτή τη στιγμή, με όσα έχω δει, αποτελεί την βέλτιστη λύση και την νούμερο ένα επιλογή για πορτοφόλι για τη διαχείριση των κρυπτονομισμάτων μας και ειδικά για όσους θέλουν να κάνουν hold και όχι trade. Αν και έχει όλες τις επιλογές μέσα, trade, staking, farming, NFTs και όλα αυτά, αλλά ειδικά λοιπόν για holding, για όσους απλώς θέλουν να κρατήσουν τα κρυπτονομίσματα, θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη λύση. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν και βαθύνουμε στο θέμα, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα και θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτά. Μείνετε συντονισμένοι στο cryptonea.gr για τα πιο σημαντικά νέα που αφορούν τα κρυπτονομίσματα και Andreo Academy για παγκόσμια οικονομία, γεωπολιτική και οτιδήποτε άλλο σημαντικό. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα ένα-ένα. Θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο ανταλλακτήριο OKX που είναι αυτή τη στιγμή το δεύτερο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο και όπως έχω πει και σε ένα άλλο βίντεο στην αρχή της χρονιάς ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη εναλλακτική που έχουμε σαν ανταλλακτήριο και απλά για το record είναι από το 2013, είναι από τα πιο παλιά ανταλλακτήρια που έχουμε αυτή τη στιγμή με πάνω από 50 εκατομμύρια χρήστες και ο CEO της Binance είχε ξεκινήσει σαν CTO του OKX ανταλλακτήριου τότε που φυσικά μετά στη συνέχεια εξελίχθηκε, αποδείχθηκε ότι ήταν αρκετά έξυπνος και ικανός και έφτιαξε αυτό που έφτιαξε. Αλλά anyway, το ανταλλακτήριο αυτό αποτελεί αυτή τη στιγμή μια καλή λύση σαν χρήση ανταλλακτηρίου γιατί κάποιες φορές χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κάποιο ανταλλακτήριο και επίσης μετά την FTX έχουμε δει πολύ σημαντική βελτίωση και στα ανταλλακτήρια γιατί πλέον έχουμε και το Proof of Reserve που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις διευθύνσεις των ανταλλακτηρίων και να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν εκεί τα assets μας 100%. Αλλά παρόλα αυτά, ξέρω ότι η μέγιστη ασφάλεια αυτή τη στιγμή για τον περισσότερο κόσμο είναι το να έχεις εσύ τον πλήρη έλεγχο των πορτοφολιού σου και των κρυπτονομισμάτων σου, με το να έχεις εσύ τις λέξεις του πορτοφολιού, δηλαδή τις 12-24 που είναι όλο και όλο το πορτοφόλι σε αυτή την περίπτωση στο Web 3.0 κόσμο και είσαι εσύ ο μόνος υπεύθυνος για το πορτοφόλι αυτό. Παρόλο λοιπόν που είναι δημιουργημένο από το ανταλλακτήριο OKX και συντηρείται από αυτούς και είναι στο website τους και στην εφαρμογή τους κτλ. Είναι ανεξάρτητο πορτοφόλι και όπως είπαμε ακόμα και σε ακραία σενάρια για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό δεν εκτίθεται σε κίνδυνο ακόμα δηλαδή και σε χτύπα ξύλο στη κατάρρευση του ανταλλακτήριου OKX κτλ. Το ίδιο το πορτοφόλι μπορεί να μεταφερθεί εξ ολοκλήρου σε κάποιο άλλο πορτοφόλι και τα assets μας είναι προστατευμένα. Και ας ξεκινήσουμε να δούμε τη χρήση του πορτοφολιού βήμα προς βήμα. Θα πρέπει να κατεβάσουμε λοιπόν την εφαρμογή όπως είπαμε είτε να ανοίξουμε λογαριασμό στο OKX ανταλλακτήριο. Αν δεν έχετε λογαριασμό ήδη μπορείτε να βρείτε ένα link στην περιγραφή του βίντεο και μπορούμε να δημιουργήσουμε στα αλήθεια το πορτοφόλι χωρίς να έχουμε πρόσβαση στο λογαριασμό στο ανταλλακτήριο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος ανεξάρτητα το Web 3.0 πορτοφόλι. Κατεβάζοντας είτε την εφαρμογή όπως είπαμε στο κινητό και πάει σε αυτό το σημείο εδώ που λέει δημιουργία του πορτοφολιού, Create of Account. Θα πρέπει να κάνετε σίγουρο ότι θα αποθηκεύσετε αυτές τις λέξεις και θα τις αποθηκεύσετε κάπου σε ένα ασφαλές σημείο, γιατί αυτές οι λέξεις είναι ο λογαριασμός σας και αν χαθούν αυτές οι λέξεις, θα χαθεί και το πορτοφόλι αυτό. Η μόνη υπεύθυνη για το πορτοφόλι σας θα είστε εσείς σε αυτή την περίπτωση. Όταν έχουμε δημιουργήσει τον λογαριασμό μας, το περιβάλλον το οποίο θα δούμε μετά στη συνέχεια είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, έχουμε στα αριστερά το ανταλλακτήριο, όπου μπορούμε να κάνουμε λογαριασμό, login κτλ. Και να το χρησιμοποιήσουμε, και στα δεξιά το wallet. Για το σκοπό του βίντεο θα χρησιμοποιήσω μόνο το δεξιά το εδώ που λέει wallet γιατί έχω ήδη καλύψει το θέμα με το ανταλλακτήριο OKX. Αν κάποιος θέλει να το χρησιμοποιήσει να δει και άλλα πράγματα κτλ. Έχω άλλα βίντεο που μπορεί να το δει ανά πάσα στιγμή στο κανάλι και θα εμφανιστούν κάποια στιγμή και εδώ πάνω στο βίντεο. Και εδώ τώρα βλέπουμε λοιπόν το λογαριασμό μας. Όπου τι μπορούμε να
να χάνουμε τα πάντα. Δηλαδή, αποστολή κρυπτονομισμάτων, να λάβουμε κρυπτονομίσματα μέσα σε αυτό και τα κρυπτονομίσματα που είναι εδώ είναι αρκετά. Σχεδόν ό,τι χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή κάποιος. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, που θέλω να λάβω κρυπτονομίσματα, πάω εδώ στο Receive και επιλέγω, ας επιλέξω Solana, έχω εδώ την διεύθυνση και μπορώ να πάρω copy-paste και να στείλω από κάποιο άλλο πορτοφόλι. Μετά, στη συνέχεια, αν θέλω να κάνω άλλα πράγματα, να στείλω εγώ από αυτό το πορτοφόλι κάπου αλλού, έχω εδώ ένα test λογαριασμό, όπως βλέπετε, με κάποια λίγα ελάχιστα για απλώς να δείξω τη διαδικασία. Και εδώ έχουμε και NFTs, στην περίπτωση που κάποιος θέλει να κάνει store τα NFTs του, μπορεί να τα μεταφέρει σε αυτό εδώ το πορτοφόλι. Όπως βλέπετε, έχω και ένα εδώ του OKX ανταλλακτηρίου, ένα NFT. Και μετά υπάρχει και το DeFi, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να κερδίσει από το yield farming μέσα από την πλατφόρμα αυτή. Έχει διάφορα κρυπτονομίσματα, stable coins, άλλα ζευγάρια που μπορεί κάποιος να κάνει yield farming, όπως ξέρετε λίγο πολύ περισσότεροι. Αν κάποιος δεν ξέρει τι είναι το yield farming, μπορεί να δει βίντεο που έχω κάνει ήδη στο κανάλι αυτό. Και μετά έχει λοιπόν διάφορες άλλες επιλογές, έτσι. Όπως το marketplace εδώ με τα NFTs, γιατί πάρα πολλοί άλλοι έχουν ανεβάσει τα NFTs τους εδώ, διάφορες συλλογές από NFTs. Μπορεί να πάει κάποιος κατευθείαν στο Earn, όπως είπαμε, στο Discovery και να βρει διάφορες επιλογές εδώ πέρα που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Πολύ σημαντικό να επισημάνω και στο σημείο αυτό ότι το πορτοφόλι αυτό έχει όλα τα networks. Ό,τι network χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή υπάρχει μέσα. Bitcoin, Ethereum, OKX, BNB Chain, Tron, Solana, Arbitrum, Polygon, Filecoin, Kronos, Dogecoin κτλ. Σχεδόν όλα. Μάλλον κάτι μπορεί να λείπει, αλλά όπως βλέπετε σχεδόν όλα τα networks συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτό το πορτοφόλι. Τώρα θα δούμε τη χρήση του πορτοφολιού από το web, από τον υπολογιστή μας. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, πρέπει να πάμε στο OKX.com και έχουμε δύο επιλογές. Έχουμε το ανταλλακτήριο, όπου κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει, όπως είπαμε, σαν ανταλλακτήριο την πλατφόρμα, όπως και να έχει, σαν exchange. Και το δεύτερο είναι το wallet. Πώς το χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτό? Πάρα πολύ εύκολα και απλά. Ερχόμαστε εδώ στο wallet και κάνουμε σύνδεση. Πατάμε εδώ Connect Wallet και κάνουμε σύνδεση του πορτοφολιού μας και σκανάρουμε από το wallet. Το πορτοφόλι μας θα πρέπει να δημιουργηθεί πρώτα από το κινητό, από την εφαρμογή που κατεβάζουμε στο κινητό ή από το extension, όπως βλέπετε, έχει και extension που μπορεί να συνδεθεί. Και σκανάρουμε μετά στη συνέχεια, όπως είπαμε, από το κινητό μας μέσω από την εφαρμογή OKX. Σκανάρουμε το QR code αυτό και συνδεόμαστε με το πορτοφόλι μας. Φυσικά μπορεί να συνδεθεί κάποιος και με άλλα πορτοφόλια όπως MetaMask, Wallet Connect, Rainbow, Phantom κτλ. Όμως εδώ θέλω να επισημάνω επίσης και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Please μη συνδεθείτε με κανένα είδους πορτοφόλι σε διάφορα websites. Μη συνδεθείτε με ένα πορτοφόλι που χρησιμοποιείτε για να αποθηκεύετε κρυπτονομίσματα σε διάφορα sites που είναι δεξιά και αριστερά και σας λένε για yield farming και τέτοια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά scam websites. Όταν έχετε ένα πορτοφόλι για να αποταμιεύετε τα κρυπτονομίσματα, δηλαδή να αποθηκεύετε και να κρατάτε εκεί πέρα NFTs κτλ., αυτό το πορτοφόλι μην το συνδέσετε πουθενά στο ίντερνετ και κρατήστε μόνο αυτό. Και εδώ έχουμε και το περιβάλλον, το πώς θα φαίνεται. Υπάρχει το guest mode εδώ πέρα που μας δείχνει πώς θα είναι. Είναι watch only, δεν είναι πραγματικά χρήματα αυτό που βλέπετε. Και μας λέει για παράδειγμα ότι έτσι θα φαίνονται τα χρήματα που θα έχουμε από κρυπτονομίσματα, η αξία τους, δηλαδή τα διάφορα κρύπτο που έχουμε. NFTs, άμα έχουμε και NFTs εδώ πέρα. DeFi, όπως βλέπετε εδώ πέρα, δηλαδή αν κάνουμε farming κτλ. Όλα αυτά και όπως είπαμε και με όλα τα networks, γιατί η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει όλα τα networks μέσα και εδώ μετά έχετε ξεχωριστά όλες τις επιλογές, κρυπτονομίσματα, NFTs, DeFi, approvals, έχει και διάφορα airdrops που θα δείτε από την εφαρμογή, όλα αυτά θα τα δείτε και μέσα από το κινητό σας όπως είπαμε, αλλά αυτή είναι η χρήση στην περίπτωση που θέλει κάποιος να το κάνει από τον υπολογιστή. Φυσικά έχει την επιλογή και για trade όπως είπαμε, να κάνει κανονικό trading σε διάφορα assets όπως βλέπετε εδώ και marketplace και earn όπως είπαμε και μπορεί να χρησιμοποιήσει λοιπόν κάποιος με αυτόν τον τρόπο το Web3.0 πορτοφόλι από τον υπολογιστή του. Φυσικά ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος και το ανταλλακτήριο που έχει αρκετές άλλες καλές επιλογές όπως αγορά πώληση κρυπτονομισμάτων, P2P trading, third party, τραπεζικές μεταφορές κτλ. Trading με διάφορες επιλογές, options, futures, margin, perpetuals κτλ. Ακόμα και copy trading. Τα έχω καλύψει όλα αυτά σε άλλα βίντεο που μπορείτε να δείτε ανά πάσα στιγμή όποιος θέλει να κάνει και αυτοματοποιημένο trading. Και εδώ στο Grow έχει πολύ καλές επιλογές στο Earn να κερδίσει κάποιος επίσης πρακτικό εισόδημα από τα κρυπτονομίσματα. Αν κάποιος δεν έχει λογαριασμό στο OKX ανταλλακτήριο, μπορεί να βρει ένα link στην περιγραφή του βίντεο που έχει και ένα mystery bonus δωρεάν που το δίνεις με την εγγραφή του στο ανταλλακτήριο. Και αυτό το bonus μπορεί να είναι από 5, 10, 20, 30 δολάρια, μπορεί και παραπάνω.
Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη λύση που έχουμε αυτή τη στιγμή για όσα είπαμε, store, NFTs, crypto, yield farming κτλ. Αλλά και για μέγιστη ασφάλεια σαν πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων, Web3, Commodity κτλ. Όποιος δεν έχει λογαριασμό στο OKX ανταλλακτήριο, θα βρει ένα link στην περιγραφή του βίντεο για την εγγραφή για να χρησιμοποιήσετε και αυτό το ανταλλακτήριο και θα λάβετε και ένα mystery box που έχει κάποια δωρεάν κρυπτονομίσματα. Μπορεί να είναι 5, 10, 20, 30, μπορεί και παραπάνω δολάρια. Και ένα like στο βίντεο βοηθάει πάντα στο αλγόριθμο. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας στα social media, εγγραφή στο κανάλι όσοι θέλουν να δείτε και άλλα βίντεο σαν αυτά στο μέλλον, ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media όπως Twitter, Instagram και TikTok και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες!